σε ένα διέξοδο σε αυτό που λέμε διαπραγμάτευση, η οποία γίνεται εδώ και δύο περίπου μήνε και γίνεται και πιο συγκεκριμένα από τι 20 Φεβρουαρίου, όπου πετύχαμε την πρώτη συμφωνία στο περίφημο Eurogroup τη 20 Φεβρουαρίου. Τι συμβαίνει. Είμαστε ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο. Είμαστε πάνω σε μια γέφυρα ε, ορισμένοι θέλουν να μα πάνε πίσω εκεί που ήμασταν με τα μνημόνια, με τι Τρόικε όπω τα ξέραμε. Εμεί πιστεύουμε, θέλουμε και πιστεύουμε ότι, ναι. ότι θα πάμε μπροστά, Θα πάμε σε ένα νέο υπόδειγμα, στο πω έτσι, Το οποίο το έχει ανάγκη όχι μόνο η Ελλάδα, αυτό όλοι το αναγνωρίζουμε κι άλλα, και η Ευρώπη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Ευρώπη έχει ένα δίλημα ανάμεσα στην, στη συνέχιση μια τακτική υποταγή των χωρών και των λαών που σε, έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και από την άλλη μεριά των ανεξέλεκτων ρήξεων. Σήμερα στην Ελλάδα, αύριο αλλού. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα δύο, ας τα πω, ενδεχόμενα, το ενδεχόμενο το θετικό είναι να διαμορφώσει ένα νέο παράδειγμα, ένα νέο υπόδειγμα, ένα νέο τρόπο λειτουργία, ένα νέο τρόπο σχέσεων που θα βασίζονται σε ισοτιμία και αξιοπρέπεια. Mm -hmm. Και επειδή το καινούριο πάντα έρχεται με. Τρομάζει, λέτε. Τρομάζει ή η... mm. Ανα, ανακατεύει τα πράγματα, δημιουργεί αναταράξει, επαναδιατάσσονται οι δυνάμει. Υπάρχουν στην Ευρώπη δυνάμει που το θέλουν αυτό το καινούριο και υπάρχουν και δυνάμει που το φοβούνται. Λοιπόν, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, γιατί αυτό είναι ένα πλαίσιο μια πολιτική και φιλοσοφική, θα έλεγα εγώ, τοποθέτηση. Και η πολιτική, πέρα από το θεωρητικό τη πλαίσιο, όλοι ξέρουμε ότι είναι και η τέχνη τη πράξη. Έχουμε κάνει μια συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου στο Eurogroup, η οποία συμφωνία λέει ότι θα προχωρήσουμε σε αυτό το διάστημα μέχρι τον Ιούνιο, σε μια παράταση της Δανειακής Σύμβασης και ότι θα καθίσουν κάτω τα τεχνικά κλιμάκια των δύο πλευρών, οι θεσμοί όπως πλέον λέγονται, να αξιολογούν δράσεις, πρόγραμμα, μέτρα. Αυτό έχει κολλήσει. Πεςτε μου γιατί κολλάει αυτό <κυρίζει> από τη στιγμή που όλοι περιμέναμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που αυτά τα δύο, τα, οι δύο πλευρές τεχνικών κλιμακίων έχουν καθίσει κάτω στα τραπέζια και μιλάνε. Ε, όπως σωστά είπατε έχουμε μια συμφωνία που έγινε με δυσκολία αλλά έγινε συμφωνία στις ναι. Πλευάρη. και αυτή η συμφωνία κατά την άποψή μας όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή εμείς μένουμε πιστοί σε αυτήν, την τιμούμε και θεωρούμε ότι είναι η βάση για να πάμε μπροστά. Τι έχει αυτή η συμφωνία. Αρχίσαμε με ένα αίτημα που δεχτήκαμε, μια πίεση που δεχτήκαμε, να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο μνημόνιο, να ολοκληρώσουμε την πέμπτη αξιολόγηση. Η πέμπτη αξιολόγηση, θυμίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει πια, κόλλησε το Μάιο του 2014. Δηλαδή από το Μάιο του 2014 αυτή η περιβόητη αξιολόγηση δεν μπορέσε να γίνει. Και ήθελαν τώρα εμά, μια νέα κυβέρνηση, να κάνουμε αυτό που δεν έγινε πριν. Αυτό το ξεπεράσαμε, κύριε Δραγασάκη. Αυτό λοιπόν που πετύχαμε με τη συμφωνία, φύγαμε από αυτό. Φύγαμε δηλαδή από το να υλοποιήσουμε το παλιό μνημόνιο και πήγαμε σε μια θέση η οποία λέει θα υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει στοιχεία που θα τα έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Ωραία. Και το δεύτερο που πετύχαμε ήταν ότι φύγαμε από την υποχρέωση να έχουμε 3% πλώνασμα φέτο, που σημαίνει σκήρι, θα σήμαινε ναι. σκληρή λιτότητα. Αυτά τα δύο πετύχαμε. Και διατυπώθηκε με μια σάφια εκεί πέρα, ότι όπω απαιτήσουν οι συνθήκε, αν θυμάμαι Λαμάνε καλά από το κείμενο. Τώρα, αυτό Ωραία. που έγινε λοιπόν την επόμενη μέρα ήταν ορισμένε δυνάμει. Φαίνεται, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από αυτή τη συμφωνία. Και υπαναχωρούν, λέτε. Και οι παναχω... Όχι τώρα, από τότε. Και άρχισαν να την ερμηνεύουν στραβά. Άρχισαν να μιλάνε για ολοκλήρωση του προγράμματο, κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει και είχε, είχε εξαντληθεί. Άρχισαν να μιλάνε με ασάφεια. Φέρτε μα έξι μεταρρυθμίσει, φέρτε μα 16 μεταρρυθμίσει. Δηλαδή, αντί να κάτσουμε μετά από κοινού να εξειδικεύσουμε τη συμφωνία και να αρχίσουμε ε. να τη υλοποιούμε, άρχισαν, α, αυτέ, άρχισαν αυτά τα στοιχεία τα οποία εγώ. Θα ονομάζω τελικά ότι έγινε ένα επικοινωνιακό πόλεμο. Το χειρότερο είναι το εξή: Αν μέναμε στι δηλώσει, θα λέει κανεί εντάξει. Συνοδεύτηκε αυτό και από μια προσπάθεια δημιουργία χρηματοπιστωτική ασφιξία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντί να επιτρέψει να γίνει αυτό που έγινε και το 2012, να εκδώσουμε κάποια έντοκα γραμμάτια, να αντιμετωπίσουμε κάποιε πρόσκαιρε δυσκολίε, όχι μεγάλε, ναι. αλλά αντί γι' αυτό είχαμε ένα σφίξιμο. Το συμπέρασμα λοιπόν μπορεί να βγάλει κάποιο ανεξάρτητο παρατηρητή ήταν ότι υπήρξαν δυνάμει οι οποίε ενώ έγινε η συμφωνία ήθελαν να την ερμηνεύσουν με τρόπο διαφορετικό, ίσω ήθελαν να δημιουργήσουν και μια ασφιξία στην κυβέρνηση αυτή, ίσω ήλπιζαν ότι η κυβέρνηση θα υποχωρούσε ή θα έκανε πράγματα που έκαναν και οι προηγούμενε. Και θέλω να πιστεύω από σήμερα το βράδυ, από mm. αύριο που θα έχουμε τη σύνοδο κορυφή και μία στο περιθώριο τη συνόδου συνάντηση, σύσκεψη έξι κορυφαίων παραγόντων τη Ευρώπη μαζί με το δικό μα Πρωθυπουργό, και την να. Δευτέρα που θα υπάρξει συνάντηση με την θα κυρία Μέρκελ. Θα είναι η κυρία Μέρκελ, ο κύριο Τσίπρα, ο κύριο Ντάισεμπλουμ, ο κύριο Ντράγκη, ο κύριο Ολάντ. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι θα, να. θα εκτιμηθεί αυτό το οποίο λέω. Υπάρχει ένα θετικό δρόμο μπροστά μα για όλου, τον οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε, να τον εξειδικεύσουμε, να τον συγκρομπήσουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό και μπούμε σε περιοχή αρνητικών εξελίξεων, τότε ο καθένα θα πάρει την Καταρχήν, αυτό το οποίο θα θέλαμε να πάρουμε μια απάντηση είναι να μα πείτε ποιοι είναι αυτοί, ποιε είναι αυτέ οι δυνάμει που λέτε ότι θέλανε η παναχώρηση από τη συμφωνία τη 20 Φεβρουαρίου, γιατί ακούμε εμεί ακριβώ τα ανάποδα από όλε τις φωνές που αποτελούν αυτές τις δυνάμεις. Λένε ότι έχουμε δώσει στο τραπέζι κάποια συγκεκριμένα μέτρα, αυτά τα μέτρα της επιστολής Βαρουφάκη, τα οποία όμως εμείς δεν τα εξειδικεύουμε ή όταν κάθονται οι δύο πλευρές να τα εξειδικεύσουν, το διατάφτα στο λογαριασμό, για να το πω έτσι, δεν υπάρχει συγκεκριμένα από τη μεριά μας. Θα είμαι, θα είμαι και, αρκετά, και εδώ αρκετά... αναρωτιέται κανείς ποιος λέει αλήθεια, έτσι. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν. Καταρχήν εγώ απόψε, θα απαντήσω ό,τι θέλετε βεβαίω, εκπροσωπώ την κυβέρνηση, αλλά η πρόθεσή μου δεν είναι να με κανέναν. Ούτε με του θεσμού, ούτε με τα κλιμάκια. Με ενδιαφέρει το μέλλον. Θέλω όμω να σα δώσω τι πληροφορίε που χρειαζόμαστε όλοι. Αυτό το οποίο συμφωνήθηκε είναι ότι θα υπάρχουν δύο επίπεδα συνεννόηση. Το πολιτικό επίπεδο, που είναι αυτό το Brussels Group, όπω ονομάστηκε. Και το Athens και Group. Και, και τα τεχνικά κλιμάκια, τα οποία θα έρχονται περιοδικά, μάλλον σποραδικά, εφόσον υπάρχει λόγο για στοιχεία όχι για πολιτική διαπραγμάτευση. Γιατί έρχονται για πολιτική διαπραγμάτευση. Αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν ότι ενώ ήρθαν για στοιχεία, στη συνέχεια άρχισαν να θέτουν αιτήματα που επερεύαιναν την αποστολή του. Όπω για παράδειγμα ήθελαν να κάνουν αξιολόγηση τη κυβέρνηση συνολικά. Το πρόγραμμα του κάθε Υπουργείου για τι μεταρρυθμίσει. Αυτό το θέλω και εγώ σαν αντιπρόεδρο. Αλλά αυτό είναι σε άλλο επίπεδο, δεν είναι δουλειά των τεχνικών κλιμακίων. Είχαμε και ένα κρούσμα, ένα κρούσμα πάρα πολύ ανησυχητικό ένας τεχνικός υπάλληλο μας έστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε να γίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δηλαδή να αποφασίζει αυτός ποιου νόμους θα ψηφίζει η Βουλή και ποιους όχι. Ευτυχώς είδα ότι βγήκε σήμερα ο κύριος Μοσκοβησή. Λέτε για τον κύριο Κοστέλο. Αν λέγεται έτσι. Ναι, Κοστέλο λέγεται και είναι εκπρόσωπο Κομισιόν. Ναι. Ε, ο οποίο έστειλε επιστολή και είπε ότι ενώ υπάρχει συμφωνία που απορρέει από την συμφωνία τη 20η Φεβρουαρίου για μη μονομερεί ενέργειε από την πλευρά τη Ελλάδα, δηλαδή. Ό,τι υπάρχει ω μέτρο, πρόγραμμα κλπ. το οποίο έχει δημοσιονομικό κόστο, θα πρέπει να συζητιέται. Βεβαίω. Ε, ο, ο κ. Λοιπόν... κ. Κοστέλου είπε ότι εμεί ναι. προχωρήσαμε στι 100 δόσει και στο νομοσχέδιο για την θα ανθρωπιστική κρίση. Καταρχήν χαίρομαι το ότι δεν κάλυψε η Κομισιόν αυτή την ενέργεια του κ. Κοστέλου. Το έχει... κάλυψε ο κ. Μοσκοβισή. Τι είπε. Ο κ. Μοσκοβισή ήταν πολύ συγκεκριμένο. Είπε ότι ο κ. Κοστέλο είναι ένα υπάλληλό μα, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Εξαιρετικό και εγώ τον εκτιμώ. Έχει, και έχει την, η επιστολή του απλά έθετε το θέμα του ότι δεν μπορεί να υπάρχουν μονομερεί ενέργειε σε συγκεκριμένα ζητήματα και τα Ωραία. ανέφερε στη δηλωσία του, όπω οι 100 δόσει, ε, το θέμα τη ανθρωπιστική κρίση. Και είπε μάλιστα Έχουμε. ο κ. Μοσκοβισή ότι είμαστε υπέρ του να υπάρξει βοήθεια στο κομμάτι τη ανθρωπιστική κρίση, αλλά πρέπει να δούμε στο διατάφτα ποιο είναι ο λογαριασμό. Κοστίζει τόσο και υπά... θα πρέπει να υπάρξουν ισοδύναμα. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι σέβομαι όλου του τεχνοκράτε, του έτσι, των Βρυξελών. Έτσι. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σε όλα καλύτερα από εμά. Και επίση είπε και για το θέμα των άσχετων τροπολογιών. Είπε διάφορε. Αυτό που κάποιες είναι. Ένα... Διάφορες ναι. Ίσως εγώ διάφορες, διάβασα διάφορε. κάποιε καλύτερε δηλώσει. Όχι, όχι, αυτή είναι συγκεκριμένη λοιπόν, του κυρίου Μασκοβίτσι. Θα σα δώσω και, την πληροφόρηση και που και χρειάζεται. Τότε. Θέλω πρώτα να πω το εξή. Εγώ σέβομαι όλου του υπαλλήλου τη Κομισιόν και ω ανθρώπου και ω επιστήμονε. Δεν δέχομαι ότι σε όλα είναι καλύτεροι από εμά. Δεν δέχομαι δηλαδή ότι ο Χ υπάλληλο έχει περισσότερε γνώσει από τον κύριο Χουλιαράκη ή από τον υπουργό μα τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Τσακαλώτο. Ούτε δέχομαι ότι έχουν περισσότερα πτυχία, ούτε γνώσει, ούτε ικανότητε. Δεν θεωρώ δηλαδή αυτονόητο το δίκαιο το δικό του. Όταν λέμε συζήτηση, σημαίνει συζητάμε. Όχι δίνει ο ένα εντολή στον άλλον. Λοιπόν, Πράγματι η συμφωνία λέει όχι μόνο μερικέ ενέργειε. Πράγματι λέει όταν ένα μέτρο έχει δημοσιονομικό κόστο πρέπει να συζητείτε. Εμεί λοιπόν καταθέσαμε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Έχει 200 εκατομμύρια κόστο, το οποίο το κάλυψε ο κ. Μάρδα περικόπτοντα ε, προμήθειε. Του το είπαμε αυτό. Τι άλλο θέλουν λοιπόν. Και χαίρομαι μάλιστα που το νομοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από τη Βουλή. Δεύτερο. Εδώ ξέρετε ποιο είναι το Εκατοδόσει. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω το πακέτο. Και προτείνω από εδώ και πέρα και οι δημοσιογράφοι, δεν αναφέρομαι σε εσά, αλλά και σε όσου κάνουν ρεπορτάζ, να, ψάξουν, να ψάχνουν, τα θέματα. Δεν είναι πάντα η αλήθεια όπω την εμφανίζουν κάποιοι. Εκατό δόσει. Ετοιμάσαμε το νομοσχέδιο, το καταθέσαμε, συζητήθηκε στο Euro Walking Group, αν θυμάμαι καλά, και δύο φορέ. Ακούσαμε κάποια γενικά σχόλια, ούτε μία συγκεκριμένη πρόταση ακούσαμε. Και είμαστε λοιπόν στην εξή θέση. Από τη μια δεν μα δίνουν λεφτά, όταν σα λένε κάτι συγκεκριμένο, όπω αυτό που σας ανέφερα τώρα και διαστόματο Μοσκοβισσή, που κάλυψε πλήρω αυτή Ποιο? την uh, περίπτωση. Ότι το... Λέτε ότι παρεμβαίνουν oh, και ότι εσείς το έχετε κάλυψει μόνοι Βεβαίω. Δηλαδή, Μαι. εγώ βλέπω μία σύγκρουση εδώ πέρα, η οποία. σω, ίσως, ε, ίσως ίσως. εγώ δεν θα αρνηθώ ότι υπάρχει μία ένταση, για το λόγο που σα είπα, ίσως υπάρχει μία κεκτημένη συνήθεια. Ότι πάμε στην Αθήνα, τους λέμε τι να κάνουν και αυτοί το κάνουν. Και εδώ έχουμε ένα καινούργιο φαινόμενο. Εμεί γράφουμε μόνοι μα τα νομοσχέδια και του τα δείχνουμε. Ενώ παλιά αυτοί έγραφαν τα νομοσχέδια και μα τα ζητούσαν να τα υπογράψουμε. Mm -hmm. Το καινούργιο, όπω είπα, δεν έρχεται μόνο του. Λοιπόν, 100 δόσεις. Από τη μια λοιπόν δεν μα δίνουν χρήματα. Συγχωρείτε αυτό γιατί δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε μαζί του. Ποιο από όλα. Στο, το θέμα των εκατοδόσεων σε ό,τι αφορά. Σας εξηγώ, το συζητήσαμε. Το, το άλλο θέμα. Ωραία. Το, το Είχαν στο... διαφορετική γνώμη και λέτε το στείλαμε, ότι ήταν λάθο το του γνώμη. Το στείλαμε στο Euro Working Group. Το συζητήσαμε. Υπήρξε μια γενική συζήτηση που εγώ τη συμμερίζομαι. Mm. Να μην επιτρέψουμε αυτό το νομοσχέδιο να α, βολέψει ας πούμε, και ανθρώπου που έχουν ευχέρεια οικονομική. Το σέβομαι, να δούμε πώ θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Mm. Αλλά από την άλλη μεριά η κυβέρνηση αυτή έχει την τελική ευθύνη για τη χώρα. Όταν λοιπόν από τη μια δεν μου δίνει χρηματοδότηση και από την άλλη δεν μου επιτρέπει να νομοθετήσω για να εισπράξω έσοδα, ποιο έχει την ευθύνη για ό,τι συμβεί στην Ελλάδα, Εσύ Ο κ. Το... Κοστέλο, ο κ. Μοσχοβησή. Να σας πω ή κάτι. ο κύριος Τσίπρας, η ελληνική κυβέρνηση και τελικά όλοι εμείς από κοινού. Εδώ υπάρχει, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει μία τόσο απλή όπως φαίνεται συνεννόηση... αφού συμφωνείτε στο όχι μονομερείς ενέργειες και εσείς και η άλλη πλευρά. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πόσο μπορεί να πούμε εμεί μόνοι μα, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα αυτών των εσόδων. Γιατί ε, δεν ξέρω αν τα ρεπορτάζ μας είναι ακριβή ή αν είναι ανακριβή. Αλλά το βέβαιο είναι ότι για το θέμα των εκατών δόσεων υπόθηκε από την πλευρά τη δικιά του ότι δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξουν τα έσοδα τα οποία προπολογίζεται εσεί. Ευχαριστώ εσείς. πολύ. μάλιστα. Εμεί τι, τι, τι προπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε, Ποιο Ένα είναι αυτό, Ένα δισεκατομμύριο. Mm -hmm. Ένα δισεκατομμύριο. Αλλά το ερώτημα μου κυρίω θα είναι άλλο προβλέπετε εσεί, εκτιμάτε με τον νοσοκομείο που σα φέρνω, ότι μπορεί να μην έχει το αποτέλεσμα αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Εμεί είμαστε κυβέρνηση και έχουμε ευθύνη απέναντι στο λαό. Πώ θα καλύψουμε το, πώ θα γεμίσουμε τα δημόσια ταμεία. Δηλαδή, τι θα συμβεί σε 10 μέρε, εμφανιστεί ένα ταμιακό έλλειμμα. Θα πάμε να ζητήσουμε χρήματα από αυτού. Δεύτερον, μου λέτε για μονομερεί ενέργειε. Μα εμεί θεωρούμε μονομερή ενέργεια το γεγονό ότι δεν υπήρξε η ανταπόκριση από την ΕΚΤ και από του θεσμού σε αυτή τη συμφωνία που κάναμε. Άρα υπάρχουν απόψει. Το ποιο έχει δίκιο μπορούμε να το συζητάμε μέχρι το πρωί. Αλλά το δίκιο δεν είναι μόνο στη μία πλευρά. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν, μπορεί, δεν μπορούν πολιτικά θέματα να μπλέκονται με τεχνικά θέματα. Σέβομαι τον κύριο Κοστέλο, στο επίπεδο ότι μπορεί να συζητήσει με τον αντίστοιχο δικό μα. Από εκεί πέρα, αύριο ο Πρωθυπουργό ο δικό μα θα θέσει τα εδώ θέματα. Είπα, του εδώ κύριο. το θέμα όμω δεν πάει στον όποιον κύριο Κοστέλο ή στου δικού μα, την κυρία Παναρίτη ή τον κύριο Χουλιαράκη. Εδώ το θέμα πάει στου εταίρου μα στο πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο είπε σήμερα ο Πρωθυπουργό: οι τεχνοκράτε με του τεχνοκράτε, τα τεχνικά κλιμάκια με Ελώς. τα τεχνικά κλιμάκια και οι πολιτική με του πολιτικού. Η πολιτική όμω όλη είναι αντίθετη από στι δικέ μα θέσει. Και η κυρία Μέρκελ έκανε δήλωση και είπε ότι εγώ θα με δω τον κύριο Τσίπρα τη Δευτέρα. Βεβαίω και θα μιλήσουμε πολιτικά. Αλλά ό,τι πούμε πολιτικά, εγώ περιμένω την αξιολόγηση που θα γίνει από τα τεχνικά κλιμάκια. Αξιολόγηση δηλαδή είναι πράγματος. δεδομένο ότι αυτό αξιολόγηση το. Αξιολόγηση τίνο πράγματο. Την αξιολόγηση αυτών που συζητάμε τώρα. Διότι αυτό επαναλαβαίνω... το πρόγραμμα το τωρινό. Ακριβώ. Μα γι' αυτό Ακριβώς. μιλάμε τώρα. Ακριβώς. Το τωρινό. Μα να υλοποιήσουμε και τίποτα. <laughs> να υλοποιήσουμε πρόγραμμα, Εδώ, να κάνουμε νόμους, να κάνουμε αλλαγές και να τις αξιολογήσουμε Τότε, όσο τότε δώστε μου την απάντηση σε αυτό Εδώ που σα ρώτησα τη από την αρχή μου. Είπατε, είπατε ότι κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσουμε παρά μόνο είναι κολλημένοι στο προηγούμενο στο παλιό, παλιό στο πρόγραμμα. Στο παλιό. Ποιοι είναι αυτοί Ποιοι οι κάποιοι. Είναι αυτοί. Επειδή, όλοι. Γιατί όλοι είναι αντίθετοι τώρα. Επειδή ενδεχομένω, χωρί να φταίτε ή εγώ, Μπορεί όλη η βραδιά να πάει σε αυτό το θέμα τη διαπραγμάτευση κλπ. Εγώ θα, ήθελα αλλά... να κάνω μια διευθυντική... είναι το σημείο. Θα ήθελα να κάνω yeah. μια διευκρινιστική δήλωση. Yeah. Η δική μου άποψη και όταν την πρωτοείπα, βρήκε και yeah. και κριτική. Η κρίση που ζούμε είναι δική μα κρίση. Είναι κρίση του ελληνικού μοντέλου, του ελληνικού καπιταλισμού, αν θέλετε, των ελληνικών ελίτ, yeah. όπω λέει ο κ. Σόιμπλε και σωστά. Yeah. Και είναι κρίση yeah. με βαθιέ ρίζε. Το σύστημα που έγινε στην Ελλάδα τι τελευταίε δεκαετίε δεν μπόρεσε να παραδώσει ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξη. Το φάρμακο όμω τώρα το οποίο μα δόθηκε αποδείχθηκε χειρότερο από την αρρώσικη. Άρα σε αυτό το πλαίσιο μπορώ να συζητήσω περαιτέρω ευθύνε. Δεν μην θα ήθελα μην το αναλύσουμε τώρα αυτό ναι, γιατί όχι, αυτό το είπαμε να και προεκλογικά. Μα ναι. γίνεται και κριτική ότι αποδίδουμε όλε τι ευθύνε για τα δικά μα. Όχι, δειμά. βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε όμω λοιπόν, τώρα. Ευθύνες. Από τη στιγμή που βρι... βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, το είπατε και μόνο σα ότι βρισκόμαστε με την πλάτη κολλημένη σε αυτό στο ερώτημα, ποιου εννοούμε. Θα μου, αν μου του πείτε, θα μου του πείτε συγκεκριμένα ναι, όμως, όμω. Ναι. Γιατί εγώ σα το ονοματίζω. Ναι, είναι ναι. όλοι. Δεν, έχουμε, δεν είναι ελληνογερμανική η αντίθεση. Δεν έχουμε αντίθεση κρατών. Έχουμε αντίθεση ιδεών, προγραμμάτων και πολιτικών. Απέναντί μα δηλαδή είναι εκείνε οι δυνάμει οι οποίε βρίσκονται σε διάφορε χώρε. Όλοι δηλαδή. Μπορεί να είναι σε όλε τι χώρε δυνάμει. Θα, 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 το, θα γίνει σε αυτό. συζητήσουμε για συνέχεια. Οι οποίε θέλουν να μείνουμε στη λιτότητα. Η οποία καταδικάζει εμά, καταδικάζει και την Ευρώπη. Αυτοί είναι εκείνοι που θέλουν να πάμε πίσω στα μνημόνια, στην Τρόικα. Και αυτοί είναι, Θα, μπορεί να... να βρίσκονται στην κύριε Γερμανία. Δρακασάκη. Στι βαλτικέ χώρε. Θα δούμε πώ δούμε, δούμε πάει αυτό. Γιατί, Ισπανία, γιατί αυτή τη στιγμή ναι. είναι όλοι. Και το ερώτημα το δικό μα τώρα, γιατί θα επιστρέψουμε να δούμε πώ μπορεί να αλλάξει η Ευρώπη και με ποιου όρου και πότε και ποιο είναι το χρονικό σημείο. Εμεί βρισκόμαστε με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Ε, η ρευστότητά μα είναι οριακή. Λοιπόν, με δεδομένο αυτό που περιγράφεται. Ότι η Ευρώπη ως έχει σήμερα είναι όλοι απέναντί μα. Okay. Σε κάθε χώρα είναι εμείς, κάποιοι απέναντί μα. Εμεί τι δυνατότητε έχουμε. Μας. Και Όχι, δεν μας. είναι κανεί δίπλα μα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα τους είναι. Λόγους... Θα είναι άλλη... σε άλλη χρονική περίοδο. Τώρα δεν είναι κανεί δίπλα μα. Είναι λόγους... ομοβροντία εναντίον μα. Θα σου πω την άποψή μου. Μπορεί να μην συμφωνείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε τι ρευστότητα ένας... έχουμε και θα μέχρι πού μπορεί όλα. να πάμε. Ένα από του λόγου. Έχω φερει και αριθμό. Αυτό του στέλνει το τεχνικό κλιμάκιο. Ένα από του λόγου λοιπόν που τα πράγματα είναι στη ζώρικα είναι ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι μια θετική προοπτική στην Ελλάδα με την κυβέρνηση δική ναι. δική μας, θα έχει συνέπειες και σε άλλους λόγους. Θα ξεθαρέψουν και άλλοι λαοί. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτικό, το οποίο εγώ το κατανοώ. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Αυτό λοιπόν που θέλω να ναι. σας πω για τα, τους αριθμούς που έχω εδώ, αφορούν το μέλλον. Τι είναι το διακύβευμα. Τι σημαίνει να πάμε στο μέλλον και να μην γυρίσουμε πριν. Από τώρα ναι, μέχρι το 20... εγώ όμως 20... θέλω να μείνουμε τώρα, στο ένα... παρόν. Θα σας, θα σας δώσω. Τι αμέσως, έχουμε τώρα. Αμέσως, αμέσως. Ναι. Από τώρα μέχρι το 20 θα πληρω... πρέπει να πληρώσουμε 43 δισεκατομμύρια τόκους και 83 χρεολύσια πρέπει να πληρώσουμε 120 δισεκατομμύρια ευρώ από τώρα ως το 20 και έχουμε να πάρουμε από την Ευρώπη 20 δισεκατομμύρια μέσω, μέσω... μέσω ΕΣΠΑ. Αυτός ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Πρέπει να μπούμε σε μια λογική ανάπτυξη για να μπορέσουμε και χρέη να εξυπηρετήσουμε αφού τα συμφωνήσουμε και απασχόληση να έχουμε. Αυτό είναι το διακύβημα. Κύριε Δραγασάκη, μέχρι, να, μέχρι να έρθουμε στο μέλλον, στο οποίο πολλά μπορεί να συμβούν και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί σε ανατροπές στην Ευρώπη, Τώρα είμαστε Τώρα. εδώ. Πού είμαστε. Τι ρευστότητα έχουμε, γιατί τα μηνύματα δεν είναι καλά και δεν είναι καλά από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία, όπω είπε ο κ. Παπαδημούλη, τον άκουγα προχτέ, ξύνει τον πάτο του βαρελιού, ε, προσπαθεί να πάρει χρήματα από φορεί του δημοσίου και από ασφαλιστικά ταμεία για τι άμεσε ανάγκε. Έχουμε ένα δι υποχρεώσει για συντάξει και μισθού αυτό το μήνα, έχουμε για τον Απρίλιο αλλά τόσο και έχουμε και τι ε, δανειοδοτικέ μα υποχρεώσει. Δώσαμε και ένα δισεκατομμύριο στο ΔΕΘΕΝΤ. Βέβαια. Λοιπόν, Η, πέτε η Ελλάδα, πέτε λοιπόν. κύριε Δραγασάκη, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ναι. Έχει τεθεί και στα... το έχουν ακούσει τα αυτιά των συμπολιτών μας. Εάν θα είμαστε σε θέση να πληρώσουμε με αυτή την κατάσταση με τους εταίρους μας μισθούς και συντάξεις και αυτόν και τον επόμενο μήνα. Βεβαίως. Δεν μιλάω για τι υποχρεώσει, γιατί είπατε ότι αυτέ θα τι βγάλετε. Γιατί αν μιλήσουμε για τι υποχρεώσει τις εξωτερικέ του δανεισμού, θα μιλήσουμε και για το πιστοτικό γεγονό. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, Από τον Μάιο του, 2000, του 2014, από πέρυσι τον Μάιο, δεν έχουμε πάρει καμία δόση. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Από, το Μάιο, από τον, συγγνώμη, από τον, Αύγουστο. Από τον Αύγουστο λοιπόν μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία δόση, αλλά πληρώνουμε όλε μα τι υποχρεώσει. Και οι προηγούμενε κυβερνήσει και η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό, αυτό έχει όρια. Δηλαδή, μια οικονομία α, με όλε αυτέ τι συνέπειε που έχει υποστεί μια οικονομία χωρί να παίρνει τη χρηματοδότηση, η οποία είναι για να πληρώνουμε τα. Δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τα άλλα δάνεια. Και μια οικονομία να υφίσταται και αυτό το. Αυτό το αυτό το, την ασφυξία... Ναι, κύριε Τραγασάκη, Δραγασάκη, εγώ δεν είμαι λάτρης των αριθμών, αλλά εδώ θα επιμείνω. Θα, θα επιμείνω γιατί εάν δεν τα βρουν στο πρόγραμμα, στις μεταρρυθμίσεις, τα τεχνικά κλιμάκια, δεν θα έχουμε χρήματα. Και επιμένω, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά και να με κοιτάξετε και στα μάτια, εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί του αδιεξόδου, εάν θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τι υποχρεώσει μα, στο εσωτερικό και προ... στο εξωτερικό. Αυτό που έχουμε, αυτό που έχουμε λέγεται πρόβλημα ρευστότητα. Τι θα πει αυτό, Ακόμα και ένα πλούσιο μπορεί να ξεμείνει, είτε διότι δεν εισέπραξε ένα έσοδο που περίμενε, εις πράξη, είτε διότι του ήρθε μια δαπάνη παραπάνω αυτή που... Έχουμε φόβο τέτοιο να ξεμείνουμε, Βε... κύριε Βε... Δραγκαστή. Βεβαίω, πρόβλημα ρευστότητα υπάρχει. Γιατί υπάρχει; Διότι για το λόγο που σας είπα, ε, έχουμε υποχρεώσεις οι οποίες για να καλυφθούν θα πρέπει να δεχτούμε μία. Να έχουμε την καλή συνεργασία των θεσμό τη Ευρώπη. Αυτό, αυτό είναι κατανοητό και το αναλύσατε και διεξοδικά. Είπα και το παράδειγμα οπότε, του 12. Οπότε, διότι... οπότε είναι σαφέ, κύριε Δραγασάκη, εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσουμε, αλλά θέλω να είμαστε ρεαλιστές. <σφυ> μου λέτε ότι έχουμε πρόβλημα ρευστότητα για τι ανάγκε μα, εσωτερικέ και εξωτερικέ, άμεσο. Μάρτιο-Απρίλιο. Αυτό λέτε. θα υπάρξει, πρόβλημα... Μας, θα υπάρξει... Θα αυτό υπάρξει μου λέτε. πρόβλημα, εάν. Δεν εάν εξασφαλιστεί δεν... ότι όλοι οι θεσμοί και οι φορεί παίζουν το ρόλο του. Και επαναλαμβάνω το παράδειγμα. Το... Ε, εάν τον... δεν πάρουμε μισόντα. χρήματα. Αμέσως μετά τι εκλογέ του 2012, είχαμε να εξοφλήσουμε ένα ομόλογο προ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι έγινε τότε, εκδώσαμε κάποια βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια. Αυτή είναι μια κλασική δυνατότητα που και μια πλούσια χώρα χρειάζεται να έχει για να καλύπτει διάφορε βραχυχρόνιε υποχρεώσει. Να σου πω ολοκληρωμένο. Εμεί με το νομοσχέδιο για τι εκατοδόσει, με τα μέτρα που ετοιμάζει η κυρία Βαλαβάνη, με τι λίστε, ναι. με τα λεφτά που φύγαν έξω κλπ. Και, και, με άλλε προτάσει που έχουμε καταθέσει ή θα καταθέσουμε, εμεί έχουμε μία, ένα υπολογισμό θα εισπράξουμε έσοδα σε ναι. κάποιου μήνε. Σε κάποιους μήνες. Μα γι' αυτό σα είπα τώρα, μήνες. γι' αυτό σα το Ακριβώς, έβαλα αυτό τώρα. Μα αυτό εξηγώ. Είναι λοιπόν, υπάρχει κάποιο φορέα ευρωπαϊκό που θα ήθελε Έναντι αυτών των εσόδων να μην καλυφθεί αυτό το όποιο κενό, το οποίο δεν είναι μεγάλο κενό. Μιλάμε για μικρά νούμερα. Έτσι να εξηγήσω Λοιπόν, το αδιέξοδο το, το περιγράψατε όμως απολύτως. Ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για λίγες μέρες ακόμα όχι και μέρες, δεν έρθουμε σε συμφωνία μέρες. με τους εταίρους, Μιλήσαμε για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είπαμε ότι στον Απρίλιο δεν yeah. υπάρχουν χρήματα για όλες τις υποχρεώσει. Εγώ επαναλαμβάνω το Εσεί θέλ... λοιπόν είστε αισιόδοξο ότι θα του φέρουμε στι δικέ μα θέσει. Όχι. Αλλά... Εγώ λέω το εξή: Υπάρχει ένα θετικό σενάριο και για μα και για αυτού. Το θετικό σενάριο είναι να κουμπίσουμε τη συμφωνία που κάναμε από κοινού, τη δύσκολη Α. συμφωνία τη 20η Φεβρουαρίου, να παίξουν όλοι οι φορεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι άλλοι το ρόλο του, ούτω ώστε η Ελλάδα από πρόβλημα να γίνει ένα θετικό παράγων των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Λοιπόν, θα... Αυτό είναι το θετικό θα... σενάριο. Αν δεν θέλουν αυτό, ναι. να μα πούν τι θέλουν. Να μας Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ και θα μου επιτρέψετε να σας το πω είναι το blame game που λέμε δηλαδή ποιος ευθύνεται για μία καταστροφή και έτσι το βλέπω γιατί αν εμεί αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουμε χρηματοδοτική καμία δυνατότητα με αυτό το αδιέξοδο το συγκρουσιακό με τους εταίρους μας εάν δεν λυθεί μέχρι τον επόμενο μήνα τότε κύριε Δραγασάκη το ποιος θα φταίει δεν ξέρω εάν θα μα αποτελέσει ότι άλλο θέμα για το εσωτερικό τη Εγώ Δεν παίζω εγώ το playing game. Δεν το παίζω ακόμα. Δεν είμαι εκεί. σα ίσα λέω ότι υπάρχουν δύο τρόποι να χειριστούμε το θέμα. Ναι. Ο ένα τρόπο είναι να βρούμε το κοινό συμφέρον και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Ο άλλο τρόπο είναι να βρούμε τη μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να κάνει ο καθένα τον άλλο. Εγώ στο δεύτερο πεδίο αρνούμε να πω. Άραστε. Διότι είμαστε λοιπόν... μικρή χώρα. Αλλά λόγω τη αλληλεξάρτηση των οικονομιών στην εποχή μα, ακόμα και μια μικρή χώρα μπορεί καταστρέφοντα τον εαυτό τη να καταστρέψει και άλλου. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Η κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό μένουμε σταθεροί στο κοινό όφελο. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα αλλά και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον η